Η παράδοση ήταν να έχουμε αυτό το ρητό του Γεωργίου που είναι η σχίσμου μου, η αγάπη του λαού. Αυτό πιστεύω. Εάν ο Παύλος ζούσε άλλα 10 χρόνια, τα πράγματα στην Ελλάδα θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά. Τόλμω να πω ότι ήταν το πιο πετυχημένο βασιλεύς της δυναστείας. Τελικά δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την πολιτική εμπλοκή. Ήταν το στίγμα. Το στίγμα από το παρελθόν. Νομίζω ότι ο Παύλος υπήρξε ο ικανότερος Έλληνας μονάρχης κατά τον Γεώργιο τον Πρώτο. Πάντοτε είχε στο μυαλό του ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι ενωμένη. Αγαπούσε πολύ την οικογένειά του και αγαπούσε την Ελλάδα προπαντός και μας έκανε να αγαπήσουμε την Ελλάδα κι εμείς. Στην προσωπική του ζωή ο Παύλος αποτέλεσε υπόδειγμα συζύγου και πατέρα. Στο σπίτι του, όπως αποκαλούσε το Τατόι, ζούσε απλά και ανεπιτίδευτα. Ήτανε απλή ζωή, ας πούμε. Καλά, είχαμε υπηρέτηση, είχαμε προσωπικό, αλλά εν σύγκριση με τους δισεκατομμυριούχους σημερινούς, δεν ήτανε τίποτε. Άνεση, ναι, βεβαίως, ωραία πράγματα, αλλά ήτανε μια απλή ζωή. Το φαϊτό ήταν πολύ απλό. Η ζωή ήταν απλή, οι σχέσεις ήταν απλές, γνωριζόμαστε όλοι, γνωρίζαμε το προσωπικό κάθε μέρος. Ήταν μια οικογενειακή, συμπαθητική, ζεστή ατμόσφαιρα. Και σαν γονιός ήταν αυστηρός εκεί που έπρεπε. Ήταν αυστηρός, αλλά πολύ δίκαιος. Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Άνεση με τους δύο. Πιο πολύ σεβασμό στον πατέρα. Αλλά τον αγαπούσαμε πολύ. Ήταν η αγάπη και η σεβασμός μαζί. Με τη μητέρα μας ήταν πιο οικία, ας πούμε. Την αγάπη του για την θάλασσα, ο Παύλος την κληροδότησε και στα παιδιά του. Μια μέρα με έψαξε ο πατέρα, δεν μπορούσα να με βρει. Λοιπόν, πήρα, του λέω, παπά, τι θέλεις. Πού ήσουν, μου λέει. Είπα, βαστούδη, γιατί. Κάνω προπόνηση, λέω, πάω στους Ολυμπιακούς. Ολυμπιακούς, τι με το υπασία, ναι, τον κακό στο καιρό, μου λέει. Λέω, γιατί, όχι, αυτά δεν γίνονται, μου λέει. Να βρεις άλλο άθλημα, είναι πολύ επικίνδυνο, δεν έχεις ούτε αδελφό, ούτε παιδιά. Λοιπόν, αυτό το άθλημα, κάνε παιδιά πρώτα και μετά. Λοιπόν, τι να κάνω, και αποφάσισα να πάω στην πλοία. Αυτή η λύση δόθηκε μία ημέρα μετά από τον Παύλο, με την επιλογή του προβεβλημένου Υπουργού Δημοσίων Έργων, Κωνσταντίνου Καραμανλή. Τον επέλεξε ο βασιλεύς, χωρίς καμιά αμφιβολία. Τον επέλεξε το παλάτι ως πρωθυπουργό. Δεν έχω όμως την παραπεμπή αμφιβολία, μάλλον είναι γνωστό ότι ήταν και η προτίμηση των Αμερικανών. Ήταν όμως και η προτίμηση η ίδια του ίδιου του βασιλικού ζεύγους. Η επιλογή που έκανε ο πατέρας μου τότε και διάλεξε τον Καραμανλή και κατηγορήθηκε για ευνοιοκρατία κτλ. Ήταν το ότι η χώρα είχε πάρα πολύ καιρό, πολύ μεγάλο διάστημα πολιτικούς μεγάλης ηλικίας. Και πίστευε ότι είχε φτάσει η Ελλάδα σε μια εποχή που έπρεπε να είναι κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, κάτι το οποίο θα μπορούσαν οι νέοι άνθρωποι να συνταυτιστούν μαζί. Τον Μάρτιο του 1958, η κυβέρνηση Καραμανλή, πιεζόμενη από το κυπριακό ζήτημα και την αντιπολίτευση, υπέστη σοβαρό πλήγμα από την αποχώρηση 15 βουλευτών της ΕΡΕ και αναγκάστηκε να παραιτηθεί προκυρήσοντας εκλογές. Στις εκλογές επικράτησε η ΕΡΕ, αλλά με μειωμένο ποσοστό.
Το διασπασμένο κέντρο υπέστη συντριβή και η ΕΔΑ, το κόμμα που εκπροσωπούσε την νόμιμη αριστερά, επέτυχε το μέχρι τότε υψηλότερο ποσοστό ψήφων του κοινοβουλευτικού βίου της. Έφτασε το 24,4%. Ήταν μια περίεργη βουλή. Λίγα χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου να μπαίνει αριστερά αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτά όλα ήταν κατορθώματα του Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος ψήφισε ένα γελίο εκλογικό νόμο, έφερε την ΕΔΑ δεύτερο κόμμα και αυτό τρομοκράτησε το ελληνικό κατεστημένο. Πρώτα τα ανάκτορα. Αλλά βέβαια τα ανάκτορα δεν κυβερνούσαν κατευθείαν. Κυβερνούσε ο Καραμαλής, κυβερνούσε η ΕΡΕ. Οι σχέσεις προφανώς μεταξύ του στέματος και της αριστεράς είναι σχέσεις εντελώς συγκρουσιακές. Υπήρχαν πολλές ευκαιρίες να αποστασιοποιηθεί και εκείνος και η Φρυδερίκη από τον αντικομουνισμό που θα μπορούσε να είχε ανατεθεί στην κυβέρνηση. Δηλαδή να υπάρχει μια αποστασιοποίηση του βασιλέα ως βασιλέα όλων των Ελλήνων από την κυβέρνηση του συναγερμού ή της ΕΡΕ, η οποία ακολουθεί την κομματική γραμμή, την αντικομουνιστική. Διότι αυτός είναι ο προορισμός του βασιλιά. Ο βασιλιάς είναι το ζωντανό σύμβολο της εθνικής ενότητας. Δεν μπορεί να κάνει διακρίσεις, ούτε μπορεί να αγνοεί ένα μεγάλο κόμμα της Βουλής. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ εξωστρεφής, πολύ κοινωνικός και δεν έκρυβε το γεγονός ότι είχε άποψη. Ο Παύλος από την άλλη πλευρά ήταν πιο μετριοπαθής, πιο εξωστρεφής και λειτουργούσε με περίσκεψη. Κάτι το οποίο στα ελληνικά πολιτικά πράγματα πολλές φορές μπορεί να θεωρείται και αδράνεια. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι τον Παύλο τον κατήφθηνε η Φρυδερίκη. Είναι λάθος. Η Φρυδερίκη ήταν υποτεταγμένη στον Παύλο. Είχαν και μεγάλη διαφορά ηλικίας, το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είχε και γερμανική παιδεία η Φρυδερίκη. Ήταν μαθημένη στην υποταγή. Δεν δημιουργούσε προβλήματα με τον Παύλο. Ο Παύλος είχε τη δική του προσωπικότητα. Ο Παύλος εισάγεται στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Οι εντολές του Κωνσταντίνου προς τους εκπαιδευτές του γιού του είναι σαφείς. Αυστηρότητα και καμία ειδική μεταχείριση προς τον πρίγκιπα. Η χώρα όμως βρίσκεται σε πόλεμο. Έτσι τα πολεμικά πλοία στα οποία ο Παύλος υπηρετεί ως ανθυποπλοίαρχος αναλαμβάνουν αποστολές και συμμετέχουν σε επιχειρήσεις. Στις 20 Αυγούστου του 1922 βρίσκεται πάνω στο ιστορικό εύδρομο Έλλη, που ανταλλάσσει πυρά με μονάδες Τούρκων στρατιωτών. Γεμάτος ενθουσιασμό, ο 21χρονος Παύλος θα γράψει στη μητέρα του για τις πρώτες του περιπέτειες στη θάλασσα. Δεν μπορούσαμε να δούμε αν ήταν Τούρκοι απέναντί μας. Γι' αυτό στείλαμε το ταχύπλοιο Νίκη πολύ κοντά στις ακτές για να σιγουρευτούμε. Αμέσως διαπιστώσαμε ότι ο δρόμος ήταν γεμάτος από Τούρκους στρατιώτες με μουλάρια, υπηκό και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Ρίξαμε βολές σε μία ύλη περίπου 40 ανδρών. Ανταπέδωσαν τα πυρά και τότε ρίξαμε με όλα τα κανόνια μας. Τι βολές! Η ευτυχία της νέας οικογένειας δεν θα κρατήσει πολύ. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει ξεσπάσει και τα σύννεφά του θα σκεπάσουν και την Ελλάδα. Ο Μεταξάς, με την άρνησή του να συνθηκολογήσει, σφραγίζει και το μέλλον της χώρας. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο διάδοχος ταξιδεύει στο μέτωπο για να βρεθεί κοντά στους Έλληνες στρατιώτες. Λίγες ημέρες πριν την είσοδο των Γερμανών στην πρωτεύουσα, η βασιλική οικογένεια και ο πρωθυπουργός Εμμανουήλ Τσουδερός θα μεταβούν στην Κρήτη. Πολλές φορές ο Παύλος έπαιρνε το αυτοκίνητό του και δίχως να ειδοποιηθεί η ασφάλεια, έφευγε για μία βόλτα στους δρόμους της Αττικής. Κάποια φορά ο πατέρας μου, που κυκλοφορούσε και αυτός προς Ραφίνα συχνά γιατί είχε χτίσει ένα σπίτι εκεί από προπολεμικά, είχε μαζί του έναν Αμερικανό φίλο του και φιλοξενούμενό του
Λοιπόν, φαίνεται ότι διασταυρώθηκαν με τον Παύλο και ο πατέρας μου με μεγάλο καμάρι είπε στον Αμερικάνο «ο βασιλιάς». Δεν ξέρω, επειδή και ο δρόμος προς Ραφίνια τότε ήταν πολύ στενός, με τα βία συγχωρούσαν δύο αυτοκίνητα, περνώντας αμόλις σε μια μούτζα. Οπότε ο πατέρας μου βέβαια βρέθηκε σε πολύ δυσάρεστη θέση και όταν τον πίεσε ο Αμερικάνος τι είναι αυτό, ο πατέρας μου αναγκάστηκε να ψελίσει ότι είναι ένα είδος χαιρετισμού.